καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα COVID-19, η επόμενη ημέρα για την ενέργεια και τη βιομηχανία στην Ελλάδα, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας σε συνεργασία με την οικονομική ιστοσελίδα insider.gr. Πριν δώσω το λόγο στο συντονιστή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς συνομιλητές και ιδιαίτερα τον Υπουργό κ. Γεράσιμο Θωμά για τη συμμετοχή του στη σημερινή μας συζήτηση. Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας θα διοργανώσει στο άμεσο μέλλον και άλλες αντίστοιχες διαδικτυακές συναντήσεις με ποικίλη θεματολογία, για τις οποίες φυσικά θα ενημερωθείτε και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συντονιστή, τον κύριο Πεφάνη, για το υπόλοιπο της συζήτησης και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καραμούζη, κύριε Δρεοσόπλε, αγαπητοί ψηφιακά παρευρισκόμενοι, είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και τιμή να συντονίζω μια τέτοια συζήτηση και μια σε ένα τόσο επίκαιρο χρονικό σημείο, καθώς έχουμε και μια πρωτόγνωρη κατάσταση, κάτι που για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Και ταυτόχρονα όμως έχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες και μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως το χθεσινό νομοσχέδιο, που δείχνουν ότι κάτι κινείται στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι πολλά τα θέματα που έχουμε σήμερα στο τραπέζι, είναι πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που θα θέλαμε να συζητήσουμε και από το κομμάτι προφανώς του θέματος του Υπουργού για το πώς χειρίζεται την πρωτοβουλία που παίρνει η κυβέρνηση, το κομμάτι της βιομηχανίας, προφανώς το κομμάτι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και το κομμάτι των ακαδημαϊκών του κ. Ανδρίου Σκούρου. Και πολλοί έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής μας κουβέντας. Αυτό λοιπόν, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Υπουργό, τον κύριο Γεράσιμο Θωμά, και να του κάνω μια ερώτηση αρχικά αναφορικά με το χρονικό νομοσχέδιο. Το εν λόγω νομοσχέδιο περιέχει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που αφορούν την αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον ΑΠΕ. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και μια σειρά από καινοτομίες σε ευρύτερα ζητήματα, τόσο ενεργειακά όσο και περιβαλλοντικά. Θα ήθελα να μου κάνετε μια πρώτη τοποθέτηση αναφορικά με το τι είναι αυτό που κομίζει το νέο νομοσχέδιο και βέβαια αν θα περιμένουμε και άλλες παρόμοιες μεταρρυθμίσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες είναι ένα νομοσχέδιο αναπτυξιακό. Γι' αυτό το λόγο κιόλας κατατέθηκε άμεσα στην Βουλή μαζί με την αλλαγή κλίματος και την άρση του lockdown. Όλη η κυβέρνηση μπαίνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά και ελπίζουμε αυτό θα συμπαρασύρει όλη την οικονομία και όλους τους επενδυτές. Τα έργα, τα οποία γίνονται και στην ενέργεια και αλλού κολλάνε πολλές φορές τις διαδικασίες προβλέποντα από το κράτος, οι οποίες δεν, για διάφορους λόγους δεν γίνονται με πολύ efficient τρόπο τα προηγούμενα μέχρι στιγμής και γι' αυτό προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται και οι περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις αλλά και οι διοδοτήσεις των επιμέρων κλάδων όπως ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επομένως, σε αυτό το εργαλείο όσον αφορά είχαμε δύο κεφάλαια, την ανανεώσιμη πηγή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα και στους δύο κλάδους προσπαθήσαμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία έχουν οι επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να προχωρήσουν τα έργα τους, θέλουν να προχωρήσουν τα έργα τους, θέλουν γρήγορες διαδικασίες για την άδεια παραγωγής, θέλουν γρήγορες περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις στα πλαίσια του νόμου και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, και θέλουν και γρήγορες άδειες εγκατάστασης, κάτι το οποίο θα κοιτάξουμε τους επόμενους μήνες και θα κατεβάσουμε καινούργιες διατάξεις για να επισπεύσουμε τις άδειες εγκατάστασης τις επόμενες μέσα μέχρι το καλοκαίρι. Οι περιβαλλοντολογικές άδειες αδειοδοτήσεις και αυτές επιταχύνονται, μπαίνουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ούτως ώστε ό,τι γίνεται να προχωράει γρήγορα και ό,τι δεν γίνεται να μπορέσει να αποδεσμεύεται. Είτε είναι ή θέματα άπε,
είτε είναι χώροι την οποία η Natura ή άλλοι χώροι στους οποίους δεν μπορούν να προχωρήσουν έργα και να προχωράμε. Στην ενεργειακή αποδοτικότητα είχαμε μία εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες οι οποίες θα πρέπει να μπουν στην ισχύ μέσα στους επόμενους χρόνους. Προσπαθούμε να κάνουμε μία εμπροστοβαρή εναρμόνιση. Προσπαθούμε επίσης μέσω της συνεργασίας που έχουμε με το τεχνικό επιμελητήριο να βγάλουμε καινούργιες οδηγίες για τους μηχανικούς ώστε να προχωρήσουν αυτά τα θέματα στο κατασκευαστικό κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας γρήγορα και ξεκάθαρα και να έχουμε ένα καλό αποτύπωμα και μείωση της ενεργειακής ζήτησης της χώρας από τα κτίρια τα οποία εκδίδουν 40-50% των ρήκων όλης της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατώ πολύ το κομμάτι της επιτάχυνσης των διαδικασιών που καταλαβαίνω ότι αφορά πάρα πολύ και τις βιομηχανίες αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς ήταν παραδοσιακά πρόβλημα στις επενδύσεις, το χρόνο υλοποίησης τους και κυρίως το κομμάτι της γραφειοκρατίας και είναι κάτι που η αγορά το ζητούσε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ανδριοσόπουλο για να μας δώσει μια εικόνα του πώς διαμορφώνεται η κατάσταση όσον αφορά τον κλάδο της ενέργειας στην εποχή του κορονοϊού. Κύριε Ανδριοσόπουλε, είναι δεδομένο ότι παρατηρούμε μια μείωση στην ενέργεια στο τελευταίο διάστημα. Όμως έχετε μια καλύτερη εικόνα, μπορείτε να μας δώσετε και να μας παρουσιάσετε τα στοιχεία που αφορούν σε πρώτη φάση το διεθνές περιβάλλον. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μεφάνη. Να χαιρετήσω και εγώ τους υπόλοιπους συνομιλητές. Ευχαριστώ και τον Υπουργό πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ και για τη συζήτηση που κάνουμε. Έχω ετοιμάσει μερικές διαφάνειες. Πολύ σύντομα, απλά να δείξω λίγο το μεγάλο εύρος της μείωσης της ζήτησης που έχουμε για την ενέργεια παγκοσμίως και να το δώσουμε σε ένα συσχετισμό σε σχέση με άλλες μεγάλες κρίσεις που μπορεί να είχαμε από το 1900 και μετά. Αυτό είναι από μια έρευνα που δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα το πολύ γνωστό IEA, το Διεθνές Ινστιτούτο Ενέργειας, και βλέπουμε ότι η ύφεση όσον αφορά την ενεργειακή ζήτηση λόγω του κορονοϊού πλησιάζει τα επίπεδα της ύφεσης, της μεγάλης ύφεσης του 1930. Μπορεί να έχουμε στο τέλος του 20, στο τέλος του έτους, μία επίπτωση στην μείωση της ζήτησης που θα είναι και 7 φορές ή ίσως και 8 φορές μεγαλύτερη από την μείωση που είχαμε λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008. Σε συνέχεια, πολύ σημαντικό να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις τιμές πετρελαίου διεθνώς και τη ζήτηση στο πετρέλαιο. Εδώ θα δείτε πόσο τρομακτική ήταν η πτώση της ζήτησης για πετρέλαιο τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, όπως αναμένεται, λόγω των μεγάλων μέτρων, των περιοριστικών μέτρων που είχαμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ αλλά και στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο, που βλέπουμε για μια τρομακτική πτώση το μήνα Απρίλιο ως και μείον 30 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από μια ζήτηση παγκοσμίως που πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ, όπως θα δείτε, όσον αφορά την ενεργειακή ζήτηση και έχει να κάνει πάρα πολύ, λοιπόν, αυτό το γράφημα το οποίο βλέπετε και σε σχέση με τη μείωση των τιμών πετρελαίου που είδαμε να πέφτουν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Σήμερα έχουμε τιμές πετρελαίου στο επίπεδο των 25 δολαρίων το βαρέλι για το WTI της Αμερικής και για το benchmark το ευρωπαϊκό του Brent στα 30-31 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλές τιμές, οι οποίες βέβαια διακυβεύουν και κάποια project τα οποία είναι και πιο κοντά σε εμάς, όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε ήδη δει τις συζητήσεις που γίνονται για την βιωσιμότητα του πρίνου. Δυστυχώς, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ανά τον κόσμο έχουν ανακοινώσει μεγάλες περικοπές όσον αφορά το επενδυτικό τους πρόγραμμα για το 2020, που είναι από 20 έως και 30% των επενδύσεων που προγραμμάτιζαν με βάση το πλάνο τους από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις σε πιο παρθένα μέρη όσον αφορά την εξερεύνηση υδρογονανθράκων. Και το βλέπουμε σαν επίπτωση ήδη στη γειτονική μας Κύπρο και δυστυχώς το βλέπουμε και στην Ελλάδα όσον αφορά τις δραστηριότητες στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Ελπίζουμε να δούμε μια ανάκαμψη της αγοράς πολύ σύντομα όσον αφορά την ζήτηση του πετρελαίου. Αυτό έγινε κυρίως από τις μεταφορές, οι οποίες έχουν περίπου το 40-50% της ζήτησης παγκοσμίως για πετρέλαιο.
Και βλέπετε ότι η ζήτηση από το 2012 ήταν περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια και φαίνεται να φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα στο τέλος του 2020. Έχει χαθεί δηλαδή ένα ποσό περίπου το 9% έως 10% της ζήτησης πετρελαίου παγκοσμίως. Άλλο ένα γράφημα που σχετίζεται πάλι με τις επιπτώσεις του κορονοϊού, από το ίδιο report θα δείτε ποια είναι η επίπτωση στη μείωση της συζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια ανά χώρα με βάση το πόσες μέρες ήταν η κάθε χώρα σε lockdown, σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Είτε μερικά περιοριστικά μέτρα, είτε πλήρη περιορισμό. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η χώρα μας έχει υποδείξει, όπως έχει πολλές φορές αναφερθεί, ένα πάρα, πάρα πολύ καλό αν θέλετε, αποτέλεσμα σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού και αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης και στη μείωση της ηλεκτρικής ζήτησης στη χώρα μας που δεν έχει ξεπεράσει περίπου το 10%. Δηλαδή, σε σχέση με τις χώρες που βλέπετε και στο γράφημα, είμαστε από τις χώρες που είχαν τη μικρότερη επίπτωση σε σχέση με τον περιορισμό λόγω του κορονοϊού. Σε ετήσια βάση, περιμένουμε να έχουμε μία πτώση της τάξης του 5% εάν συνεχίσουμε βεβαίως με μία γενικά θετική πορεία, αν θέλετε, σε σχέση με την αντιμετώπιση του ιού και τα περιοριστικά μέτρα. Σαν ένα μέγεθος που μπορούμε να κρατήσουμε στο νου μας, περίπου 10 με 20% σε εβδομαδιαία ηλεκτρική ενέργεια, ζήτηση σε ηλεκτρικής ενέργειας, χάνεται όταν έχουμε περιοριστικά μέτρα που είναι μέτρια περιοριστικά μέτρα έως και αυστηρά. Οπότε ακόμα προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα ακολουθήσει, πώς θα πάει η υπόλοιπη χρονιά, αλλά σε κάθε περίπτωση το μόνο που μπορούμε να πάρουμε είναι ότι η χώρα μας τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλες διεθνείς άλλα διεθνή μέτρηξη ή με άλλες χώρες, όμορες χώρες και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει αυτή την καλή πορεία. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω για να κλείσω με την παρουσίαση είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές γενικότερα αναμένεται να συνεχίσουν να μπαίνουν στο σύστημα για λόγω των χαμηλών λειτουργικών κόστων που έχουν και κυρίως λόγω της προτιμησιακής τους κατάστασης στο δίκτυο, το ότι έχουν δικαίωμα εισόδου ανεξαρτήτως μπιταρίσματος από άλλες τεχνολογίες. Θα ήθελα να σταματήσω την παρουσίαση εδώ όσον αφορά τη διεθνή αγορά και θα επανέλθω σε δεύτερο χρόνο με κάποιες διαφάνειες που έχουμε ετοιμάσει για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλόπουλο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα που βλέπουμε. Είναι πρωτόγνωρα και είναι ξεκάθαρο ότι και από εδώ και στο εξής τα πράγματα ποτέ δεν θα είναι τα ίδια. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο του στον κύριο Σαββάκη για να μας δώσει την εικόνα από την πλευρά των βιομηχανιών. Είναι ξεκάθαρο ότι ως βιομηχανή ζείτε σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία και καλείστε να αντιμετωπίσετε προβλήματα που δεν θα τα είχατε υπολογίσει σε κανένα επιχειρηματικό σας πλάνο. Πόσο λοιπόν σας έχει επηρεάσει, πόσο έχει επηρεάσει το κορονοϊό της βιομηχανίας και τι είναι αυτό που κάνετε προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις. Το μικρόφωνο σας... Δεν ακούμε. Δεν ακούμε τον κύριο Σαββάκη, οπότε μέχρι να αντιμετωπίσει το τεχνικό... organizers. Αυτό το μήνυμα μου καλό εδώ. Κύριε Σαββάκη, τώρα μπορείτε να μας ακούγεται κανονικά. Καλησπέρα για από μένα. Πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη και δεν υπάρχει και μάγκη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βρεθήκαμε όλοι μπροστά και έπρεπε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Εμείς, σαν σύνδεσμος, κάναμε και κάποιες μελέτες οι οποίες ήταν rolling από την αρχή του Μαρτίου περίπου και μέχρι και την ανακοίνωση του lockdown και κάποιες μέρες μετά, ούτως ώστε να αντιληφθούμε ποιο είναι το επιχειρηματικό κλίμα και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην αρχή της κρίσης οι βιομηχανίες. Έτσι λοιπόν έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια αναφορά σε αυτά, στα ευρήματα λοιπόν αυτής της μελέτης. Από το δείγμα σχεδόν το 60% των επιχειρήσεων προβλέπει ότι θα έχει μείωση κύκλου εργασιών στο τέλος του έτους. Επίσης υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και για την κερδοφορία.
Αρκεί να αναφέρω επίσης ότι μόνο το 18% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι θα έχουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα και κερδοφορία στο τέλος του χρόνου. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι περίπου το 25% δείγματος των βιομηχανιών μπήκε σε καθολική αναστολή εργασιών. Και από αυτούς που δεν ήταν σε καθολική αναστολή εργασιών, περίπου το 30% του προσωπικού τους που είχαν εκτός εργασίας. Περίπου 88% των επιχειρήσεων δηλώσαν αδυναμία ύπαρξης οφειλών από τους πελάτες τους. Αρνητικός πρωταθλητής κλάδος σε αυτή την πτώση και του κύκλου εργασιών αλλά και της κερδοφορίας ήταν τα δομικά υλικά, με μία πτώση περίπου 80% του πύρου τους. Και σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό κλίμα, περίπου 75% του δείγματος δηλώσανε αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων, με τη λογική ότι υπάρχει αναμονή για την ομαλοποίηση της κατάστασης και εφόσον θα είναι σε θέση, θα επαναενεργοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Άρα έρχεται και συμβαδίζουν αυτά τα στοιχεία λίγο ή πολύ με την ενεργειακή κατανάλωση που ανέφερε και ο κύριος Ενδιοσόπουλος με την πτώση, θα ήθελα να πω, που ανέφερε ο κύριος Ανδριασόπουλος προηγουμένως. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από τις επιχειρήσεις που ήταν εν λειτουργία κατά τη διάρκεια του lockdown, το μέσο κόστος παραγωγής είχε μία αύξηση σχεδόν 45% λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού, κατά κύριο λόγο δηλαδή των διαδικασιών που έπρεπε να εντάξουν εντός της λειτουργίας της παραγωγής του. Αυτή βέβαια είναι μια μελέτη η οποία ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε εντός του lockdown. Είμαστε σε μια διαδικασία σχεδιασμού αυτή τη στιγμή ενός δεύτερου φρεσκαρίσματος αυτής της μελέτης. Και φυσικά περιλαμβανομένου και των μέτρων τα οποία ανακοινωθήκαν από την κυβέρνηση και πώς αυτά θα εκλαμβάνει η βιομηχανία και η επιχειρήση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββάκη. Σίγουρα θα επανέλθω στα θέματα της βιομηχανίας, αλλά θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο τον κύριο Καραμούζη, καθώς ο ρόλος των τραπεζών σε αυτή τη συγκυρία είναι κομβικός. Και θα ήθελα να το ρωτήσω ποιες πρωτοβουλίες έχετε πάρει ως Εθνική Τράπεζα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, καθώς είναι δεδομένο ότι χρειάζονται την στήριξη των τραπεζών. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Στην Εθνική Τράπεζα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις σε σχέση με την πανδημία και προφανώς στόχος μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους πελάτες μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και κατ' επέκταση σε ολόκληρη ελληνική οικονομία. Η ενέργεια ήταν, είναι και θα είναι για μας κομμάτι του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι στις πρώτες 3 εβδομάδες του Μαρτίου, που ήταν η αρχή όλης της ιστορίας αυτής, της δύσκολης κατάστασης, εκταμιεύσαμε 150 εκατομμύρια και εγκρίναμε άλλα 120 εκατομμύρια για εταιρείες που έχουν σχέση με την ενέργεια. Οπότε ο σχεδιασμός μας και ο τρόπος που δουλεύουμε δεν άλλαξε και συνεχίζουμε ως είχε. Τώρα, πέρα από χρηματοδοτικές λύσεις, ήταν πολύ σημαντικό για μας να προσαρμόσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία όχι μόνο του κλάδου της ενέργειας, όλων των πελατών μας. Στα πλαίσια αυτού, έχουμε δημιουργήσει νέες ηλεκτρονικές δυνατότητες. Μπορούν οι πελάτες μας να κάνουν online νομοποιήσεις, να πληρώνουν τα δάνειά τους online. Αλλά κυριότερα, πλέον μπορούν να κάνουν αιτήματα και να υπογράφουν και να κάνουν υπογραφές συμβάσεων μέσω email και τηλεφώνου. Δεν χρειάζεται φυσική παρουσία για το 99% των τραπεζικών εργασιών τους. Πέρα και πάνω από αυτό, προχωρήσαμε για όλους τους συνεπείς πελάτες σε αυτόματη ανανέωση όλων των πιστοδοτικών ορίων που έλεγαν μέσα αυτήν την περίοδο για τέλος Ιουνίου, ώστε καμία επιχείρηση να μην νιώσει ανασφάλεια ότι πρόκειται να λήξει το πλαίσιο της μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Και πάλι για τους συνεπείς πελάτες, προτείναμε και κατόπιν αιτήματος, το οποίο και πάλι μπορεί να γίνει μέσω email, δεχόμαστε να κάνουμε μετάθεση όλων των δόσεων κεφαλαίων που ξεκινάνε το Μάρτιο και καταλήγουν στο τέλος του χρόνου, σε μετέπειτα χρονικό διάστημα. Παρακολουθούμε πολύ στενά όλα τα μέτρα τα οποία έχει πάρει ήδη η κυβέρνηση, προτίθεται να πάρει και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και τα προϊόντα που βγαίνουν. Έχουμε κάνει μια εκστρατεία πληροφόρησης, δημιουργώντας ένα κατάλογο αυτών των προϊόντων και μοιράζονται και τα οποία τα έχουμε και στο website, αλλά και οι ARM μας κάνουν πληροφόρηση στην πελατεία μας τακτικά. Αλλά κυριότερα, βλέποντας ποια είναι αυτά τα προϊόντα και περιμένουμε ακόμα και άλλα και άλλα σημαντικά προϊόντα, όπως είναι το προϊόν εγγύησης το οποίο έρχεται, προσαρμόζουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο έτσι ώστε μπορούμε να παράξουμε ένα σημαντικό πράγμα το οποίο χρειάζονται επιχειρήσεις. Ταχύτητα. Η ταχύτητα το επόμενο χρονικό διάστημα, η ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση θα φέρει αυτά τα προϊόντα στην αγορά και η ταχύτητα με την οποία εμείς θα τα δώσουμε στην αγορά, θα παίξει μεγάλο ρόλο όσον αφορά την αξία που θα έχουν τα χρήματα αυτά. Έχουμε κοιτάξει αυτό που λέμε το time to money, το χρονικό διάστημα που παίρνει από την ημέρα που κάνει έτοιμα ένας πελάτης μέχρι την εκταμείευση και έχουμε προσπαθήσει, χωρίς να κάνουμε εκτόσεις στην πιστοδοτική διαδικασία και στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους εταίρους, να κάνουμε όσο πιο γρήγορες γίνεται αυτές τις διαδικασίες. Εν κατακλείδη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παλιά, πριν την κρίση αυτή, έχω σαν επιχειρηματίες στο γραφείο μου και τους έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση, αν έχεις ένα αξιόπιστο business plan, να μην βρούμε τρόπο να το χρηματοδοτήσουμε. Τώρα σας λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεπής πελάτης της τράπεζας, ο οποίος έχει σχέδιο, να μην βρούμε τρόπο με κάποιο προϊόν και με τον ισολογισμό της τράπεζας, να μην βρούμε τρόπο να μην το στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λίγο κύριε Καραμούδη και θα επανέλθουμε σίγουρα στις τράπεζες, καθώς ο ρόλος τους είναι όντως κομβικός στην τρέχουσα συγκυρία. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, κύριε Θωμά. Αφενός ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν για την τρέχουσα κατάσταση και αφετέρου θα ήθελα να θέσω λίγο μια ερώτηση αναφορά με τα δικά σας χρονοδιαγράμματα, τα χρονοδιαγράμματα της κυβέρνησης. Έχουμε δει στην αγορά πάρα πολλά πλάνα, πάρα πολλά έργα να πηγαίνουν πίσω. Σε σχέση με το δικό σας προγραμματισμό και τις δικές σας τα δικά σας θέματα που θέλετε να οργανώσετε, πώς κινούνται το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις και την απολιγνητοποίηση? Θα περιμένουμε καθυστερήσεις, κινούμαστε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πώς διαμορφώνεται την κατάσταση? Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Καραμούζη ότι είναι σημαντικό να αντιδράσουν γρήγορα σε αυτή την κρίση και νομίζω αυτό κάνει η κυβέρνηση. Τα θέματα υγείας αντέδρασε πολύ γρήγορα και γι' αυτό προλάβαμε να είμαστε ανάμεσα στις χώρες οι οποίες είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα και προτιθέμεθα στα θέματα οικονομίας και ανάπτυξης να μπορέσουμε να αντιδράσουμε επίσης πολύ γρήγορα. Τα εργαλεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία είναι οριζόντια και δεν είναι κλαδικά, δουλεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να τα ρίξει στην αγορά γρήγορα. Είναι εργαλεία οριζόντια και άρα μπορούν να δημιουργήσουν economies of scale. Είναι ανοιχτά στον ενεργειακό τομέα και θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με τη λιγότερη δυνατόν γραφειοκρατία στις προκλήσεις. Υπάρχουν ρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε ακούγοντας την αγορά και σε επιμέρους κλάδους. Εμείς στο θέμα του τομέα της ενέργειας έχουμε σχεδόν εβδομαδία επαφή με την αγορά και κάναμε κάποιες ποινικοί για να διευκολύνουμε τους κλάδους στα καταστήματα που κλείσανε ή στη ρευστότητα την οποία χρειάζονται για τις αναφερόμενες χρεώσεις. Υπάρχει δηλαδή χώρος για να συζητήσουμε κλαδικά θέματα, αλλά νομίζω το μπαζούκα, η μεγάλη αντίδραση θα έρθει από το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει και τους πόρους τους ευρωπαϊκούς. Εξασφάλισε πολύ γρήγορα το Υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση αυτή η πόρη να είναι ευέλικτη στην χρήση τους και να λειτουργήσουν και για την αγορά και για την απολυμπτοποίηση και για όλους τους κλάδους. Εμείς θα προχωρήσουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές στη Βουλή, η πράσινη ανάπτυξη θα είναι το δόρυ της μετά κορονοϊού εποχής, το οποίο θα έχουμε στην οικονομική μας πολιτική.
θα κοιτάξουμε τους, βέβαια τα θέματα υγείας, αλλά σε ό,τι αφορά τις νέες επενδύσεις, θα επικεντρωθούμε στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, την απολιγνητοποίηση η οποία προχωράει σταθερά, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα δίκτυα. Η χώρα χρειάζεται δίκτυα, γι' αυτό πριν από 2 εβδομάδες προχωρήσαμε με την επικροτήσαμε την συνέχεια του δικτύου, του επενδυτικού δικτύου του ΑΔΜΙΕ. Ο ΔΕΣΦΑ ετοιμάζει 9 δεκαετές πλάνο, στο οποίο πάλι θα δίνει επίσπευση στα έργα τα οποία θα βοηθήσουν τη χώρα στην απολιγνητοποίηση. Το καινούριο δεκαετές έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από το ΔΕΣΦΑ ότι θα ανταποκριθεί το καινούριο δεκαετές που θα κάνουν όλες τις ανάγκες που βάζει το ΕΣΕΚ. Και αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ στενά στα πλαίσια αυτού του μακροχρονικού σχεδιασμού, να κρατήσουμε τα χρονοδιαγράμματα και να έχουμε μία ευελιξία για να δούμε το τι προβλήματα θα προκύψουν στην αγορά στους επόμενους μήνες. Δεν προχωράμε χωρίς να ακούμε το τι γίνεται ή τα μικρά προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε. Είπα εχθές, παραδείγματος χάρη, η ιδιωτικοποίηση των δικτύων θα προχωρήσουν όπως είναι η ΔΕΠΑ υποδομών. Το ΔΕΔΙΕ προετοιμάζονται, προχωράνε κανονικά. Διότι τα δίκτυα δεν αποτιμούνται με τόσο πολύ, δεν επηρεάζονται από την υποτίμηση των χρηματιστηριακών τιμών. Άλλες ιδιωτικοποιήσεις που είναι πιο συνδεδεμένες με τη μεταχή με την τιμή του χρηματιστηρίου, μπορεί για εύλογους λόγους να περιμένουν λίγο παραπάνω. Εμείς πάντως κάνουμε όλη την απαραίτητη διαδικασία διαρθρωτική, είτε είναι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, είτε τα management των εταιριών κάνει τη διαρθρωτική προετοιμασία για να υλοποιήσει τα επενδυτικά προγράμματα αυτών των εταιριών δικτύων. Η εταιριών, η ΔΕΗ συνεχίζει την διαρθρωτική της αλλαγή, η ΔΕΔΙΕ και όλα, για να προχωρήσουμε γρήγορα. Είναι μια ευκαιρία αυτή. Είναι μια ευκαιρία η οποία δημιουργείται να προχωρήσουμε γρήγορα, να προχωρήσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως κάνουμε και στις καινούργιες αδειοδοτήσεις, και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σαν χώρα συνολικά θετικά και συγκριτικά θετικά, συγκριτικά σε σχέση με τις άλλες χώρες. Είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να ξεπηδήσει και να περάσει, αν θέλετε, και κάποια βήματα στα οποία είχε έναν ανταγωνισμό. Υπάρχουν μερικά καλά και κακά. Σήμερα βγήκαν, παραδείγματος χάρη, οι προβλέψεις, οι αρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν σήμερα το πρωί, στις οποίες δείχνουν ότι το 2020, αυτές δεν είναι οι προβλέψεις της κυβέρνησης, είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά τις δίνω για να υπάρχει ένα το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Θα υπάρχει ύφεση της τάξης του 9,7% το 2020, αλλά ανάκαμψη του 7,9% το 2021. Το ισοζύγιο πληρωμών θα είναι θετικό το 2020 για πρώτη φορά. Είναι ένα από τα θετικά των μειωμένων τιμών του πετρελαίου. Η ανεργία θα ανέβει σε σχέση με το 2019, αλλά το 2021 θα είναι χαμηλότερη από αυτό που ήταν το 2019. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα σαν χώρα με μια ευελιξία και κατάλληλη πολιτική να προχωρήσουμε γρήγορα και ευέλικτα. Εμείς, η δική μας πολιτική βοηθάει τους επενδυτές σε ανανεώσιμες πηγές, και μικρούς και μεγάλους, αυτούς που είναι σοβαροί και θέλουν να προχωρήσουμε με σφιχτά χρονοδιαγράμματα, βοηθάει τους διαχειριστές και θα τους βοηθήσει να σηκώσουν και χρήματα από την αγορά, βοηθάει τους προμηθευτές, στους οποίους αγωνιούμε να δούμε πώς θα πάνε οι εισπράξεις, εκεί είναι το πρόβλημα στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, και θα συνδράμουμε, έχουμε ήδη πάρει μερικά μέτρα, μερικοί τα έχουν χρησιμοποιήσει, μερικοί όχι. Είναι γρήγορα να βγάλουμε συμπεράσματα για την εισπραξιμότητα. Ξέρουμε σίγουρα ότι δεν έχει εδραιωθεί αυτή η νοοτροπία του «δεν πληρώνω», αλλά θα ακολουθήσουμε πολύ στενά τους προμηθευτές για να δούμε να μην έχουν προβλήματα εισπραξιμότητας, και θα παρακολουθήσουμε πολύ κοντά επίσης τον κλάδο στα πρατήρια βενζίνης, οι άλλους τομείς οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίσουν επίκαιρες δυσκολίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα το σχόλιο του κ. Σαββάκη από αυτό. Ως πρόεδρος του ΣΠΕ, πώς κρίνετε και με βάση και την εικόνα που έχετε από τα μέλη σας, πώς κρίνετε τις μέχρι στιγμής κινήσεις πολιτείας για τη στήριξη των βιομηχανιών και τι θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει επιπλέον ώστε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή συγκυρία, αλλά και αυτά που έρχονται. Κοιτάξτε, έχουμε τοποθετηθεί και δεν χωράει αμφιβολία ότι μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει λάβει έγκαιρα και σωστά μέτρα για την ύπρακτη ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της παραγωγικής βάσης της χώρας. Η έκδοση των ΠΝΠ, των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, ήταν έγκαιρη και καλύπτανε η κάθε μια τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της δημοσίευσής τους τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Πέραν όλων των θετικών διατάξεων, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διεύρυνση του καταλόγου των ΚΑΔ, των κρατικών δραστηριότητας, των επιχειρήσεων που πλήττονται κατά διαστήματα, στο τέλος κάλυψε επί της ουσίας το σύνολο ή, εν πάση περιπτώσει, τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται. Εγώ, βέβαια, θέλω να τοποθετήσω και κάτι άλλο στη συζήτηση. Η πανδημία από τον COVID-19 αναδεικνύει ίσως το πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που είναι επιλογή συγκεκριμένων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα. Προτεραιότητες που θα αντικαταστήσουν λιγότερο ευάλωτοι από διεθνείς αναπαράξεις όπως οι συγκεκριμένοι. Σαν σύνδεσμος έχουμε τοποθετηθεί. Έχουμε αναφέρει επανειλημμένως ότι η μεταπητική δραστηριότητα, η βιομηχανία, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε προτεραιότητα ενίσχυση στην χώρα να συντονιστεί με την παγκόσμια εμπειρία, η οποία αναντήρητα μας οδηγεί στην ανάπτυξη παραγωγικής βάσης. Διάβασα σήμερα και ένα άρθρο στους Financial Times, όπου έχει γίνει μια αναφορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση urge to build up supply chains. Βλέπουμε λοιπόν μια αναστροφή, συνολική αναστροφή, αν θέλετε, του παραγωγικού μοντέλου. Και αυτό ίσως είναι και η μόνη λύση, ούτως ώστε η χώρα να βιώνει ιδιότερες ανθρωπικές εκδόσεις σε αντίστοιχη, παρόμοια, εν πάση περιπτώσει, κρίση. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θεωρούμε ότι θα πρέπει η συνολική πολιτική, όπως την αντιμετώπιση της κρίσης, να βασίζεται σε ορισμένους άξονες ή, εν πάση περιπτώσει, σε γενικές δέσμες μέτρων, που συμπεριλαμβάνουν και την ενίσχυση της ιδιωτικότητας, αλλά δεν θα μιλήσω εγώ γι' αυτό, θα μιλήσει και ο κ. Καραμούζης, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, οπωσδήποτε τη διασφάλιση της πληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος αυτή τη δεδομένη στιγμή, τον εξορθολογισμό του πολύ σωστού μέτρου της αναστολής σύμβασης εργασίας στα νέα δεδομένα όπως εξελίσσονται από τώρα και στο εξής μετά το lockdown, τη θεσμοθέτηση της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας ως επίκυρωμα του μέτρου της αναστολής. Εδώ αναμένουμε και την απόλυτη αξιοποίηση του προγράμματος SURE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ειδική μέρημνα για την αναλογική τρίτη των μεγάλων επιχειρήσεων. Έχουμε συζητήσει για τις επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν μπορεί να απουσιάζει μια ειδική μέρημνα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες συνολικά προσφέρουν πάνω από 370.000 θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε για την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω των επενδύσεων, δηλαδή την επιτάξη της υλοποίησης των στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων και αντιστοίχως την αναμόρφωση, ας πούμε, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και τέλος, με την ευκαιρία της κρίσης, ίσως θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην επίλυση αυτών των χρονιζών των προβλημάτων της βιομηχανίας ή της παραγωγής γενικότερα, μεταξύ των οποίων είναι η φορολογία, η τέλη, τα τέλη του φόρη, ο εξορθολογισμός των ασφαλιστικών στοχών, διοδοτήσεις και το καθεστώς, τα οποία είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη. Σε αυτό θα ήθελα και το σχόλιο του κύριου Καραμούζη, καθώς ως τράπεζα είναι δεδομένο ότι εισπράτεται αιτήματα, φόβους αλλά και προβληματισμούς από τους πελάτες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από τους πελάτες αυτή τη συγκυρία και ποιες είναι οι ανάγκες τους, όχι μόνο από την τράπεζα αλλά και ευρύτερα. Και βραχυπρόθεσμα στη δύσκολη
στην κυρία Κουζούμπα, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα. Ο Υπουργός και ο Πρόεδρος ήδη αναφερθήκαν σε πολλά θέματα. Εγώ να πω πρώτον ότι υπάρχει μια νυφαλιότητα. Η δεκαετής κρίση προηγούμενη μας έδωσε μια εμπειρία και βλέπω ότι δεν γίνονται σπασμωδικές κινήσεις και η πελατεία περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, περιμένει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα και περιμένει να δει και τι βοηθήματα θα υπάρξουν. Πιο συγκεκριμένα, αφού μιλάμε για ενέργεια σήμερα, να μιλήσω λίγο για κάποιους υποκλάδους. Όσον αφορά, όπως το είπε και ο Υπουργός, το εταιρείες εμπορίας και προμήθειας, προφανώς δεχτήκαν κάποιες πιέσεις προς την υπαρξιμότητα. Ο περιορισμός της μετακίνησης των ανθρώπων, ειδικά αυτών που ήταν συνηθισμένοι να πληρώνουν στον ΚΙΣΕΡ, περιόρισε τις πράξεις σχετικά. Είδαμε μία πτώση. Θεωρούμε ότι δεν είναι ακόμα σε επίπεδα τα οποία είναι προβληματικά. Πήρε και το Υπουργείο κάποια γρήγορα μέτρα να δώσει έναν αέρα στη ρευστότητα των εταιριών αυτών. Αλλά προφανώς, όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία και άμα η ύφεση είναι σημαντική και τραβήξει χρονικά, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε περαιτέρω τις εταιρείες. Ένα προφανές εργαλείο θα είναι οι εγγυήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας όταν θα έρθουν στην αγορά. Τώρα, όσον αφορά τις εταιρείες διήλυσης και εμπορίας πετρελοειδών, εδώ βλέπουμε μια πολύ απλή κατακόρυφη πτώση στη ζήτηση, η οποία πάλι οφείλεται στην απαγόρευση μετακίνησης. Βλέπουμε ότι στα καύσιμα υπάρχει μια μείωση στη ζήτηση 50-60%, περισσότερο στις βενζίνες, λιγότερο στο ντίζελ. Στο αεροπορικό καύσιμο αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει η ζήτηση. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα επιστρέψει και αυτή και σε ποια επίπεδα θα είναι όταν το πράγμα ισορροπήσει πάλι. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι η κατακόρυφη πτώση στην τιμή του πετρελαίου, ενώ θεωρητικά μπορεί να μας βοηθήσει όσον αφορά τη ζήτηση, για τις εταιρείες αυτές, εάν μείνει σε αυτά τα επίπεδα, υπάρχει ρίσκο να επηρεάσει τα περιθώρια διήλυσης των εταιρεών αυτών. Έχοντας πει όλα αυτά, βέβαια, είναι σημαντικό ότι οι εταιρείες που απασχολούνται σε αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα έχουν πολύ ισχυρούς ισορροπισμούς, έχουν πολύ πλούσια capital structures και access σε χρηματοδοτήσεις από τις διεθνείς αγορές και τις ελληνικές. Άρα είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για την προσφυγή και τη δυνατότητά τους να το εξέλθουν. Τέλος, στις πολύ σημαντικές ΑΠΕ δεν βλέπουμε καμία διακοπή στη ροή της χρηματοδότησης προς τις επενδύσεις, προχωρούν κανονικά. Μάλιστα, δεν βλέπουμε μονάχα νέα έργα να προχωρούν, βλέπουμε και ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό όσον αφορά τις εξαγορές αδειών ή όριμων έργων από υπάρχοντες ιδιοκτήτες. Έννοιες που μπορεί να υπάρχουν στον τομέα των ΑΠΕ, υπήρξε μια ανησυχία, αναφέρθηκε πριν ο κ. Σαββάκης, στο supply chain. Το supply chain που προμηθεύει και τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες σε αυτόν τον τομέα, προφανώς είχε κάποιες δυσκολίες, ειδικά σε περιπτώσεις τα εργοστάσια ήταν σε χώρες που έχουν πληγεί όπως η Κίνα, η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά φαίνεται ότι έχουν ανταπεξέλθει τα εργοστάσια αυτά, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ακόμα, αλλά πάντοτε έχουμε το ρίσκο, αν αναζωοποιηθεί αυτή η ιστορία, να έχουμε καθυστερήσεις όσον αφορά το supply chain. Τέλος, γίνεται συζήτηση και πολλή συζήτηση γύρω από το θέμα του ειδικού λογαριασμού για τις ΑΠΕ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι θα συνεχίσει έτσι, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημαντικότητα αυτού και μάλιστα έχει νομοθετήσει και πρόσφατα και τη δυνατότητα του ΔΑΠΕ, εάν και εφόσον χρειαστεί, να μπορεί να πάρει κάποιον βραχυπρόθεσμο δανεισμό να τον στηρίξει. Οπότε αισθάνομαι ότι η ΑΠΕ από όλους τους υποκλάδους είναι σε μια καλή κατάσταση και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και όπως είπε και ο Υπουργός, ίσως είναι και μια αφετηρία για επενδύσεις για να προχωρήσουν και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καραμούζη και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ανδρεοσόπουλο για το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, θα ήθελα να ενθαρρύνω το κοινό μας να μας στέλνει ερωτήσεις, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Ήδη έχουμε λάβει αρκετές, αλλά θέλουμε και περισσότερες, καθώς έχουμε και μια αθρώα συμμετοχή, περισσότερη από 250
συμμετέχοντες παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την διαδικτυακή μας συνομιλία. Οπότε, κύριε Ανδριοφόπουλε, θα ήθελα την σας εικόνα αναφορικά με το πού βρίσκονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Και έχω και αυτό μια ερώτηση από το κοινό όσον αφορά την εκτίμησή σας για την κατανάλωση καυσίμων στην Ελλάδα για το υπόλοιπο του 2020. Πέρα από τα δεδομένα μέχρι σήμερα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπερθεματίσω λίγο αυτό που είπε και ο Υπουργός αλλά και ο κ. Καραμούζης σε σχέση με τον τομέα των ΝΑΠΕ. Ναι, έχουμε δει ίσως ελάχιστες καθυστερήσεις έως και μηδαμινές καθυστερήσεις στο κομμάτι του supply chain. Σε κάθε περίπτωση, διαβλέπουμε όμως, όπως και οι εκτιμήσεις και του Διεθνούς Ενεργειακού Ινστιτούτου αλλά και τη δουλειά που κάνουμε με τους ερευνητές εδώ στην Ελλάδα και στο Πανεπιστήμιο, ότι οι ΝΑΠΕ θα συνεχίσουν να προσδίδουν τα μέγιστα, αν θέλετε, όσον αφορά το πλάνο τους, τον αρχικό τους σχεδιασμό στο ενεργειακό μας σύστημα. Θα προχωρήσουμε την παρουσίαση και θα απαντήσω και στην ερώτηση του κοινού. Εδώ μπορούμε να δούμε πού βρίσκεται η πτώση γενικά της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα και σε σχέση με τους εθνικούς στόχους του ΕΣΕΚ λόγω του κορονοϊού. Οπότε έχουμε χωρίσει λίγο την κατάσταση σε προ-κορονοϊού προβλέψεις βάσει του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα και τι συμβαίνει μετά τον κορονοϊό. Αναμένουμε περίπου 2 χρόνια έτσι ώστε να ανακάμψουμε στα προβλεπόμενα επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα μας, όπου βλέπουμε ότι ούτως ή άλλως ήταν μειούμενα βάση του ΕΣΕΚ, κυρίως λόγω και της ενεργειακής αποδοτικότητας, την οποία είχε προαναφέρει και ο Υπουργός, που είναι ένα πολύ βασικό σημείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες, βλέπετε ότι παραμένουν χωρίς κάποια αλλαγή σε σχέση με την εισχώρησή τους στο ενεργειακό μας μείγμα. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον γράφημα που μπορείτε να δείτε σε 3 χρονιές στην περίοδο από την 1η Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου, που στην ουσία περιλαμβάνει όλη την περίοδο της κρίσης και του lockdown που είχαμε στη χώρα μας, των περιοριστικών μέτρων, όπου βλέπετε την πτώση της ζήτησης, κυρίως με την κρή γραμμή κοντά στις 15 Μαρτίου. 10 Μαρτίου ήταν η πρώτη ανακοίνωση για το κλείσιμο των σχολείων και των επιχειρήσεων και βλέπετε πόσο μεγάλη και βαθιά ήταν η πτώση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια και πώς βαίνει μειούμενη για όλο τον χρόνο με ένα ελάχιστο σημείο 35% και 32% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές για τον Απρίλιο κοντά στη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα. Σε σχέση με την ηλεκτρική ζήτηση για την ενέργεια, σε αυτό το γράφημα ήθελα να σας δείξω λίγο τις επιπτώσεις και του κορονοϊού, αλλά γενικά το τι έχει συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από δεκαετία, μετά την οικονομική κρίση του 2008, μπαίνει μειούμενη η ζήτηση στη χώρα λόγω και της μείωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας που προαναφέρθη. Και ενώ ήμασταν σε ένα trajectory, είχαμε μια πορεία όπου μέσα στα επόμενα περίπου 2 χρόνια μπορεί να ξαναβλέπαμε τα επίπεδα της ζήτησης στη χώρα μας στα επίπεδα του 2008. Δυστυχώς ο κορονοϊός και οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης μας πηγαίνουν τουλάχιστον 2 χρόνια πίσω όσον αφορά την ενεργειακή δραστηριότητα, την ανάκαμψη στην χώρα μας. Μία αναφορά για τις τιμές. Εδώ επικεντρωνόμαστε στους πρώτους 3-4 μήνες του 2020 όσον αφορά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για το 2018, το 2019 και το 2020. Βλέπετε ότι είναι αρκετά μεγάλη πτώση και μόνο για το μήνα τον Απρίλιο που είχαμε και τα περιοριστικά μέτρα έχουμε μία μέση τιμή στα 27 ευρώ τη μεγαβατόρα. Σε σχέση με τιμές, όπως βλέπετε, των επιπέδων των 50 και 60 ευρώ τη μεγαβατόρα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, έχουμε μία πτώση στην τιμή κάτω του μισού. Αυτό είναι ένα γράφημα που δείχνει ένα χάρτη με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα ήθελα μετά και το σχόλιο και του κ. Σαββάκη σε σχέση με τη βιομηχανία και του Υπουργού, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε. Όπως διαβλέπετε και είναι γνωστό από καιρό που το ζητάει και η ενεργειακή βιομηχανία, η ενεργοδόρα βιομηχανία της Ελλάδας, έχουμε γενικά αυξημένες τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει διαφορετικό μείγμα, αν θέλετε, προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε πυρηνικά όπως έχει η Γαλλία. Βλέπετε ότι έχει τιμές στα επίπεδα των 12 ευρώ τη μεγαβατόρα για τον Απρίλιο του 2020.
σε σχέση με τα 27 ευρώ τη μεγαβατόρα που έχει η Ελλάδα. Γενικά αναμένουμε ότι αυτό το κλίμα θα συνεχιστεί με χαμηλές τιμές για τους επόμενους μήνες, δεδομένου το ότι και η τουριστική σεζόν δεν θα είναι τόσο ευασμένη, τα νούμερα θα είναι πολύ πεσμένα μάλλον σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και δεν διαβλέπουμε κάποια μεγάλη επάνωδο ακόμα και τους μήνες του Ιουλίου ή του Αυγούστου που είναι και όσον αφορά τη χώρα μας μεγάλες μήνες κατανάλωσης. Πολύ σύντομα κλείνοντας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπουμε μια ανεπαίσθητη μόνο πτώση για το 2020, κυρίως λόγω για μικροκαθυστερήσεις που αφορούν την κατασκευή νέων έργων ΑΜΠΕ, κυρίως αιωλικών, τα οποία μπορεί να είχαν πάρει τα ρήφα και να ήταν επιτυχή σε προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί ήδη. Και ίσως θα πάνε κάποιους μήνες πίσω λόγω των περιοριστικών μέτρων, γιατί και πρόβλημα σε σχέση με τα logistics, αν θέλετε, στο κομμάτι το κατασκευαστικό. Βέβαια, αυτό δεν διαβλέπουμε να δημιουργεί κάποιον γενές πρόβλημα και πιστεύουμε ότι αυτό αμέσως θα διορθωθεί από το 2021 και μετά. Και για να κλείσουμε, ένα από τα θετικά της όλης κατάστασης με τον κορονοϊό έχει να κάνει με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, που βλέπετε ότι όσον αφορά τη χώρα μας έχουμε μία πτώση της τάξης του 26,5% σε σχέση με το 2019. Διαβλέπουμε ότι γενικά θα είναι πτωτική αυτή η πορεία των διοξιδίων του άνθρακα στη χώρα μας και θα παραμείνουν σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμα και από τις προβλέψεις του ΕΣΕ, του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, λόγω του ότι επισπεύδεται, αν θέλετε, η όλη διαδικασία της απολιγνητοποίησης, που έχει να κάνει και με το πόσο μη ανταγωνιστικό είναι το καύσιμο του λιγνίτη αυτή την περίοδο, κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών τιμών στο φυσικό αέριο και όλη την κατάσταση που περιγράψαμε με την πτώση της ηλεκτρικής ρήξης. Με αυτό θα ήθελα να τελειώσω την παρουσίασή μου και να είμαι διαθέσιμος για άλλες ερωτήσεις, αν έχετε, να συμμετέχουμε στη συζήτηση. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε και από αυτά που υπόθηκαν, αλλά και από τις πολλές ερωτήσεις που παίρνουμε από το κοινό, δύο μεγάλες θεματικές που χρήζουν σχολιασμού. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το μείγμα παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας. Η δεύτερη με το κόστος της ενέργειας, κυρίως για την βιομηχανία. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Θωμά για το κομμάτι των ΑΠΕ και κυρίως του Green Deal. Ήσας πρόσφατα συμμετείχατε και στο αντίστοιχο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Green Deal. Πώς μπορεί να μετατοπιστεί ο κεντρικός άξονας παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και με ποιο τρόπο αυτό θα μπορέσει να συνεισφέρει και στην ανάκαμψη των αγορών, καθώς εκτιμάται ότι η πράσινη ενέργεια θα μπορέσει να επιταχύνει και να βελτιώσει τον ρυθμό ανάκαμψη στην μετά-COVID εποχή? Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι όλοι οι Υπουργοί Ενέργειας με τους οποίους είχαμε μια άτυπη τηλεδιάσκεψη την περασμένη Τρίτη, όλοι οι Υπουργοί Ενέργειας, ούτε καν αντίφο, όλοι οι Υπουργοί Ενέργειας επιβεβαίωσαν ότι οι πράσινες και βιώσιμες αναπτύξεις και επενδύσεις θα πρέπει να είναι στο κέντρο της προσπάθειας της οποίας θα γίνει την επόμενη μέρα. Επίσης, θέλω να πω κάτι που είπε και ο κ. Σταβάκης, να σχολιάσω δύο πράγματα. Ότι είναι πολύ σημαντικό το τι θα γίνει με την υποδιαστική αλυσίδα και το θέμα της υποδιαστικής αλυσίδας στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχω υπογράψει μια επιστολή μαζί με διάφορους υπουργούς ενέργειας, την Πολωνία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Εσθονία, Λουξεμβούργο και άλλους, στον Υπουργό Εσωτερικής Αγοράς, στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, τον κύριο Πρεστόν και την Επίτροπο Ενέργειας, την κυρία Σίμψον, ζητώντας μια πιο δυναμική πολιτική στα θέματα της υποδιαστικής αλυσίδας, στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε το 40% στην Ευρώπη στις πατέντες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Πρέπει να έχουμε εφοδιαστική αλυσίδα, όπως έγινε για τις μπαταρίες, τις οποίες έγινε το Battery Alliance πριν 3 χρόνια, το οποίο συμμετείχα, και τώρα να έχουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την εφοδιαστική αλυσίδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό και το υποστηρίζουμε σαν χώρα. Θα δημοσιεύσω σύντομα και την επιστολή που στείλαμε.
Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε το κόστος της ενέργειας για την βιομηχανία, όπως είπε ο κ. Σαββάκης και ο κ. Ανδρεσόπουλος, με δύο τρόπους. Το ένα είναι τα διαρθρωτικά σημεία. Έχουμε παράγοντες διαρθρωτικούς, τους οποίους κρατάνε ψηλά το κόστος της ενέργειας για την βιομηχανία. Έχουν να κάνουν με το μείγμα παραγωγής, όπως σωστά υπόσχε. Έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα στα θέματα της παραγωγής ενέργειας και της διάθεσης ενέργειας. Και αυτά νομίζω τα αντιμετωπίζουμε. Στο μείγμα της παραγωγής φεύγουμε από το λιγνίτι, που είναι έχει γίνει ένας ακριβώς τρόπος παραγωγής ενέργειας. Και παρόλο που τη μείωση του CO2, το οποίο σίγουρα θα ξανανεύει, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο έφυξαν οι Υπουργοί Ενέργειας, ότι θα πάρουν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους, ώστε να ανέβουν οι τιμές του διοξιδίου του CO2. Και επίσης θα πάρουν μέτρα να δημιουργηθεί ένα carbon adjustment mechanism, να προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τις χώρες τις οποίες δεν έχουν πολιτικές θηλυκές στο περιβάλλον. Άρα, έχουμε λοιπόν ένα μείγμα παραγωγής το οποίο προσαρμόζεται. Τα ΑΠΕ είναι και θα είναι φτηνή μορφή ενέργειας. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο πιο αργότερα σαν Ελλάδα λόγω της κρίσης, αλλά είδαμε ήδη από το διαγωνισμό του Μαρτίου ότι οι τιμές πέσανε για πρώτη φορά κάτω από 49 ευρώ. Στην Πορτογαλία είναι ήδη στα 22-25, για να πάρουμε μια παρόμοια χώρα κοντινή. Επομένως, θα προωθήσουμε και τις μορφές ανανεώσιμων offshore, παράλληλα με αυτά που έχουμε κάνει εδώ, για να έχουμε φθηνότερη μορφή ενέργειας, πρωτογενούς ενέργειας στην αγορά. Έχουμε ο ανταγωνισμός, τον είδαμε νομίζω ήδη και μέσω κρίσης να λειτουργεί καλύτερα, ότι ο ανταγωνισμός ο οποίος έχουμε στην αγορά ενέργειας, οι εταιρείες ανταποκρίνονται, η ίδια η ΔΕΗ, που είναι ένας μεγάλος παίκτης, ανταποκρίνεται στον ανταγωνισμό καλύτερα και αυτό είναι καλό για όλη την αγορά, αλλά και οι άλλοι παίκτες ανταποκρίνονται σε αυτό. Επομένως, αυτό θα φέρει χαμηλότερες τιμές. Μένει να πάρουμε και κάποια άλλα μέτρα για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία. Κάποια μέτρα τα οποία θα εισηγηθώ να τα πάρουμε στο άμεσο μέλλον. Είναι μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουμε εταιρείες της μεσαίας τάσης, δηλαδή μικρομεσαίες κατά κάποιο τρόπο, μεγάλες προς μικρομεσαίες, οι οποίες δεν έχουν το χαμηλό τιμολόγιο της υψηλής τάσης, επομένως θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες μέσης τάσης που θέλουμε να τις βοηθήσουμε. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε ένα μηχανισμό καλύτερο για τη βιομηχανία σχετικά με τα οίκο και να δούμε τα χρεώσεις συστήματος για όλες τις ενεργοβόρες βιομηχανίες υψηλής τάσης και μέσα στάσης. Επομένως, μελετάμε ένα πακέτο μέτρων για να βοηθήσουμε σαν bridging, σαν measure, το οποίο θα κάνουμε σε αυτό το να βοηθήσουμε μέχρι να λειτουργήσει και να πέσουν οι τιμές συνολικά για όλη την οικονομία. Θα κάνουμε αυτό σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, με τη βιομηχανία, με τους παραγωγούς και τον κλάδο της ενέργειας. Νομίζω θα πετύχουμε ένα καλό μείγμα και σιγά σιγά να αντιστρέψουμε μερικά από αυτά τα διαφορετικά μέτρα τα οποία πλήττουν τη δικιά μας βιομηχανία. Το να έχουμε παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή στη χώρα είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομικής πολιτικής της χώρας, το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και εμείς στο Υπουργείο αυτό με τον κ. Χατζηδάκη και στα πλαίσια της απολυμνητοποίησης θέλουμε επίσης, έχουμε κάνει ειδική μέρημνα για βιομηχανική παραγωγή στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη στις ζώνες της απολυμνητοποίησης να πάρουμε μέτρα ούτως ώστε οι ΑΠΕ και η βιομηχανία να αναπτυχθούν σε αυτές τις περιοχές με ιδιαίτερα κίνητρα, αλλά έχουμε μέρημνα και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι χωρίς μία στήριξη στη βιομηχανία δεν θα μπορέσουμε να βρούμε δυναμικά από αυτή την κρίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καραμούζε. Έθεσε πάρα πολλά θέματα ο κύριος Υπουργός αναφορικά και με τις ΑΠΕ και είναι ξεκάθαρο ότι για να προχωρήσει και να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα στην χώρα χρειάζονται κεφάλαια, χρειάζονται επενδύσεις. Και σε αυτό κομβικό είναι το ρόλο των τραπεζών που καλούνται να χρηματοδοτήσουν σε κάποιο ικανοποιητικό ποσοστό τις επενδύσεις αυτές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση και να το συνδέσω και με μια ερώτηση που πήρα από κοινό,
αν οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να πάρουν μεγαλύτερο ρίσκο, να χρηματοδοτήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό επενδύσεις που αφορούν ΑΠΕΚ. Όπως σας είπα και πριν, η ΑΠΕ είναι στρατηγική απόφαση της Ευρώπης και της χώρας. Και το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό και η εθνική μέσα σε αυτό έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να παίξει ένα αποφασιστικό ρόλο και να τη στηρίξει. Καταρχήν ήθελα να αναφερθώ στο νομοσχέδιο το χθεσινό. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα σωστή κατεύθυνση και σίγουρα η ταχύτητα με την οποία ευχόμαστε να μπορεί να προχωράει τώρα μια διαδικασία διοδότησης να είναι πολύ πιο γρήγορη. Διότι επενδυτές, τους οποίους δεν τους κάνουν τη ζωή εύκολη, δεν θα είναι επενδυτές στη χώρα μας, θα φύγουν. Η Εθνική Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα γενικά, μπορώ να σας πω ότι έχουμε το θετικό ότι υπάρχουν σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στο να δουλεύουμε με επενδύσεις στη ΣΑΠΕ. Υπάρχουν τεράστια χαρτοφυλάκια και εμείς έχουμε κοντά ένα δις και έχουμε άλλο ένα δις σε pipeline έργων, τα οποία θα φέρουμε σε πέρα στα επόμενα χρόνια. Υπάρχει λοιπόν η εμπειρία και η διάθεση να γίνουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Πολύ σημαντικό και μεγάλη υπηρεσία που νομίζω ότι το τραπεζικό σύστημα προσφέρει είναι η επικοινωνία με τους επενδυτές. Τα ΑΠΕ είναι ένας από τους λίγους κλάδους όπου οι επενδυτές είναι από αγρότες σε ενεργειακές κοινότητες, με βιομήχανοι μικρότεροι, μεγαλύτεροι που κάνουν diversify σε άλλο business το οποίο τους δίνει ένα σταθερό cash flow, private equity του εξωτερικού είναι ένα φοβερό diversification. Και μάλιστα να σας πω ότι μέσα από όλη αυτή την κατάσταση έχει δημιουργηθεί και ευκαιρία γιατί βλέπουμε ακόμα περισσότερους επενδυτές. Σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που παραδοσιακά βγάζουν τα λεφτά στην εξόρυξη πετρελαίου, μετά την κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου και την πτώση της απόδοσης αυτής της επένδυσης, κοιτάνε πολύ σοβαρά και δει και στην Ελλάδα με μεγάλα νούμερα να επενδύσουν σε ΑΠΕ, γιατί τα IRR της απόδοσης είναι πολύ πιο ελκυστικά και είναι ένα diversification από αυτό που ξέραν. Οπότε στην ερώτηση, αν το τραπεζικό σύστημα μπορεί και μπορεί να στηρίξει ΑΠΕ, έχουμε όλες οι τράπεζες ολόκληρες διευθύνσεις που είναι εντέντυπου, που είναι αφοσιωμένες στο να κάνω αυτές τις χρηματοδοτήσεις, υπάρχει το τεχνικό know-how, ξέρουμε τους επενδυτές Έλληνες και ξένους και θα γεφυρώσουμε το ενδιαφέρον με ρευστότητα όπου και όταν αυτή χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω εδώ ότι κανονικά στην Δίκα θα είχαμε μόνο 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και πολύ μεγάλη, πολύ αφαιρά προσέλευση κοινού, έχουμε ξεπεράσει τους 350 ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Θα δώσουμε μια δεκάλεπτη παράταση προκειμένου να καλυφθούν τα θέματα που έχουμε αφήσει ανοιχτά. Χωρίς να καθυστερήσω, θα ήθελα να δώσω το λόγο τον κύριο Σαββάκη, καθώς υπόθηκαν πάρα πολλά για το κόστος ενέργειας της βιομηχανίας και από τον κύριο Υπουργό. Νομίζω ότι στο καθήλυνο είναι αρμόδιος για να μας απαντήσει αν αυτά βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση και τι άλλο χρειάζονται οι Έλληνες βιομηχανοί προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικοί, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Σαφέστατα. Να κάνω μια παρένθεση όμως, να αναφερθώ ξανά στην αναγκαιότητα της αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και όλοι έχουμε αναγνωρίσει ότι η επενδυτική προτεραιότητα είναι η ΑΠΕ. Στην σύστησή του, ο κ. Μητρόν αναφέρει ότι μέχρι το 2050 η παραγωγική ανάγκη σε μηχανήματα ανεμογεννητριών θα αυξηθεί τουλάχιστον 10 φορές. Και αντίστοιχα, οι ανάγκες σε λίθιο θα τα 60 φορές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι πρώτες ύλες όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και οι σπάνιες γεύες που είναι απαραίτητα για τέτοια προϊόντα υψηλής τεχνολογίας είναι στρατηγική σημασία και έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Άρα, επανεχόμαστε την πρώτερη κουβέντα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και για την διασφάλιση των αλυσιδών αξίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του περιγραφού κόστου, σαφέστατα είναι ένας απόλυτος παράγοντας που κρίνει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας βιομηχανίας. Ο κ. Υπουργός έθεσε πολλά θέματα, τα οποία πραγματικά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει και η αντίληψη και η πρόθεση από πλευράς του κυβερνήματος
να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα πω δύο πράγματα, έτσι, δύο άξονες που αφορούν το κομμάτι του ανταγωνιστικού. Να πω ότι ο εξορθολογισμός τιμολογίων ενέργειας πέραν από το μείγμα, γιατί σαφέστατα το κομμάτι της σύγκρισης Ελλάδας και Γαλλίας είναι άτομο, περνάει και τη μείωση των τιμητικών πόρων και των τελών ενέργειων. Μείωση είναι πάση περιπτώσει της ισορρόπησης ύπαρξης σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφέστατα και κάποια άλλου είδου ειδικά εργαλεία όπως η διαφορετικότητα ή ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις ενάσεως ενέργειας θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση που είπε ο κ. Υπουργός μέχρι να ανταποκριθεί η εγχώρια ενεργειακή βάση σε ένα πιο ανταποκριτικό μήνυμα ενέργεια. Από την άλλη, και επίσης πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό και να το θέσουμε, ας πούμε, στο κομμάτι του τραπέζι του διαλόγου, είναι η εκμετάλλευση αυτού του Green Deal για νέες ανταγωνιστικότερες ενεργειακές υποδομές και δίκτυα και σαφέστατα και για τον ενεργειακό εξοικονομισμό της εγχώριας Βρετανίας. Δηλαδή, μιλάμε για το κομμάτι της κατανάλωσης σε επίπεδο κόστου, αλλά πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο υποδομών. Εκεί νομίζω ότι έχουμε πέντε λεπτά. Τα μέτρα που νομοποιείται είναι μόλις φρέσκη προς εφαρμογή και δεν χρειάζεται να καλύψουμε την αφορμή. Σαφέστατα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τα best practices της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσουμε να υιοθετούμε κομμάτια τα οποία θεωρούμε ότι πραγματικά ταιριάζουν στο δικό μας παραγωγικό μοντέλο ή στους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει σαν χώρα. Να επανέλθω τον κύριο Ανδριοσόπουλο και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο σχετικά με τα όσα υπόθηκαν για τη ΣΑΠΕ και έχουμε και ένα ερώτημα από το κοινό. Αν θεωρείτε ότι με όλα αυτά που ακούστηκαν με αυτά που γίνονται, οι προβλέψεις σας για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μοντέλο είναι μάλλον χαμηλές και υπάρχει πιθανότητα να δούμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, είναι γενικά αρκετά αισιόδοξα τα νούμερα όσον αφορά την διείσδυση των ΑΠΕ σε σχέση με το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Βέβαια, μπορεί να δούμε μία επιτάχυνση, αυτό δεν το αποκλείουμε και είναι και κάποιοι μηχανισμοί της αγοράς οι οποίοι έρχονται πολύ σύντομα και μέλη να δούμε πώς αυτοί θα λειτουργήσουν. Ο κύριος Σαββάκης και με το καπέλο του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας γνωρίζει πολύ καλά ότι πολύ σύντομα με την εφαρμογή του Target Model θα μπορούμε να έχουμε και διμερείς συμβάσεις, έτσι ώστε θα δίνεται η δυνατότητα σε ένα μεγαλύτερο εύρος επενδυτών να βρίσκουν άλλους τρόπους να χρηματοδοτήσουν τα έργα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία μπορεί να αναπτύσσουν. Που σημαίνει ότι δεν θα περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους κύκλους των διαγωνισμών των οποίων τρέχουν αυτή τη στιγμή, που δημοπρατούνται συγκεκριμένα μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε μπορεί να δούμε και ένα πολλαπλασιασμό, αν θέλετε, της χωρητικότητας των έργων ΑΠΕ που μπορεί να εισέλθουν στο σύστημά μας τα επόμενα χρόνια, εάν και εφόσον ο μηχανισμός αυτός είναι αποδοτικός. Και βεβαίως, και σε σχέση και με αυτό που είπε ο κύριος Καραμούζης, έρθει και η συνδρομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα καταλάβουν και θα ενστερνιστούν και θα διευκολύνουν, αν θέλετε, αυτόν τον νέο μηχανισμό. Γιατί μιλάμε για ένα νέο τρόπο χρηματοδότησης πλέον των έργων, τα οποία δεν θα έχουν μια σταθερή ταρήφα για 20 χρόνια που μπορεί να λάβαναν μέχρι τώρα από αυτούς τους διαγωνισμούς. Άρα, γενικά, σίγουρα βλέπουμε ότι τα νούμερα, παρότι τα θεωρούσαμε φιλόδοξα όσον αφορά το ΕΣΕΚ, εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα σενάριο βάσης. Και μπορεί και να δούμε και μια μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ δεδομένων και όλων των εξελίξεων και ό,τι προαναφέρθηκε και με αφορμή το κορονοϊό. Κάποια πράγματα μπορεί να οδηγηθούν και σε πιο γρήγορες εξελίξεις εξαιτίας της κατάστασης της οποίας ζούμε τώρα. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του Target Model και των Private PPAs, επειδή είχαμε και μια σχετική ερώτηση από το κοινό, υπάρχει εκτίμηση για το πότε χρονικά πιστεύετε ότι μπορούμε να το δούμε αυτό να τίθεται σε εφαρμογή? Η ερώτηση είναι σε μένα, γιατί... Κύριε Σαββάκη. Ο αρχικός σχεδιασμός, όπως ξέρετε, ήταν για το τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Δυστυχώς, ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια που αυτή τη στιγμή μας αναγκάζουν να επανασχεδιάσουμε την εφαρμογή και να
επανατοποθετήσουμε την μέταξή του λίγο αργότερα. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, άλλωστε και με τον κύριο Υπουργό και στη συνεχή επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει και θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του target model πολύ κοντά στον το στόχο πάντως. Πολύ αργότερα. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Μιλάμε για ζήτημα εβδομάδων, δεν μιλάμε για ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πολύ κοντά. Δεν θέλω να εκτεθούμε, κύριε Υπουργέ, οπότε δεν έδωσα και ακριβή ημερομηνία. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να δώσω το λόγο για ένα τελευταίο σχόλιο και μια ερώτηση που έχουμε από το κοινό που αφορά τον κλάδο των βακτηρίων καυσίμων. Έχουμε μια ερώτηση για το πώς σκέφτεστε να τον στηρίξετε δεδομένου τη κάθε πτώση, όπως είπε και ο κύριος Ανδριοσόπουλος, η κατανάλωση καυσίμων, αλλά και ένα τελευταίο σχόλιο για τα όσα υπόθηκαν μέχρι στιγμή. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Για ποιο κλάδο είπατε? Το ερώτημα είναι ο κλάδος των πρατηρίων καυσίμων, ο οποίος έχει δει την κατανάλωση να μειώνεται κατακόρυφα, όπως σχολίασε και ο κύριος Ανδριοσόπουλος. Κοιτάξτε, για αυτό το κλάδο πήραμε ήδη κάποια μέτρα, τα μέτρα τα οποία δώσαμε τη δυνατότητα στα πρακτήρια να κλείσουν προσωρινά. Δώσαμε το στίγμα δηλαδή ότι ακούμε τον κλάδο, αυτό δεν είναι μέτρο το οποίο θα... Και τώρα μιλάμε και με τα δηληστήρια και με τους παραγωγούς και με τους πρακτηριούχους μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών να προωθήσουμε κάποια άλλα μέτρα. Θα τα ανακοινώσουμε, δεν έχω κάτι να ανακοινώσω πάνω σε αυτό, αλλά είμαστε πολύ κοντά στα προβλήματα του κλάδου. Γενικότερα θέλω να πω ότι είναι καλό να έχουμε ζητήσει τέτοιου τύπου. Είναι καλό να πούμε τι θέλουν οι επενδυτές από τη χώρα μας. Νομίζω ότι όλοι ζητάνε να υπάρχουν επενδύσεις και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, το οποίο δεν το συζητήσαμε σήμερα, αλλά είναι βασικό κομμάτι. Η αναζωογόνηση του κατασκευαστικού κλάδου είναι σημαντικό κομμάτι της πολιτικής της επόμενης μέρας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει εποχιακή εργασία. Εμείς έχουμε δεσμευτεί να ξεκινήσουμε καινούργιο κύκλο εξοικονομώ πολύ γρήγορα, το πρόγραμμα Ηλέκτρα. Έμειναν πίσω οι ανακοινώσεις αυτές το πρόγραμμα για 2-3 μήνες λόγω του lockdown, αλλά θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και δυναμικά σε αυτούς τους τομείς. Και παράλληλα, βέβαια, παίρνουμε όλα τα μέτρα να βοηθήσουμε τον κλάδο να προχωρήσει και στις άλλες πιο μεσοπρόθεσμες επενδύσεις. Είτε αυτές είναι στα δίκτυα, είτε αυτές είναι νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας, τις οποίες, όπως ξέρετε, ο ιδιωτικός τομέας έχει δρομολογήσει. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας είναι πολύ καλό. Βλέπουμε τη συνέπεια της οικονομικής πολιτικής, των διαρθρωτικών αλλαγών. Είναι ενθαρρυντικό το ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει με διαρθρωτικές αλλαγές στους επόμενους μήνες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όλα τα απαραίτητα νομοσχέδια τα οποία είχαν προβλεφθεί θα προχωρήσουν. Αυτό είχαμε πει στο προεκλογικό πρόγραμμα, ότι θα κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές ώστε να ενισχυθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Και προχωράμε μαζί αυτό συντεταγμένα και με την τοπική κοινωνία και με τους δήμους όπου χρειάζεται, τις περιφέρειες. Γίνεται μία αναδιάρθρωση των διαρθρωτικών ταμείων του ΕΣΠΑ, γιατί ένα κομμάτι πήγε στον κορονοϊό και όλα τα άλλα να συντάσσονται. Νομίζω ότι υπάρχει σε όλη τη χώρα υπάρχει αυτό το αίσθημα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία φέρνουν δουλειές και φέρνουν ανάπτυξη, και ο ενεργειακός κλάδος είναι ένας κύριος πυλώνας αυτής της πολιτικής. Όσο για την ενεργειακή κατανάλωση, το συζητήσαμε στην αρχή, βλέπουμε αυτές τις κάμψεις τις οποίες είχαμε τώρα, είναι και εποχιακές και λόγω του effect του lockdown. Ίσως θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το συνολικό, η συνολική κατανάλωση για όλο το χρόνο, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τον κλάδο του τουρισμού, όπως και τόσα πολλά άλλα πράγματα για την οικονομία μας. Αν ο τουρισμός μπορέσει να ανακάμψει ένα κομμάτι αυτό το καλοκαίρι, παρόλο ότι έχασε μερικούς μήνες, θα χάσει μερικούς μήνες στην αρχή της σεζόν, νομίζω και η ενεργειακή κατανάλωση θα μπορέσει συνολικά να είναι κοντά στις προβλέψεις και να διατηρήσει τα trends τα οποία είχαμε.
και έτσι να διατηρήσει το κλάδο η υγιή και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα στο κλάδο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, και να ευχαριστήσω και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την κουβέντα. Υπόθηκαν πάρα πολλά, θα μπορούσαν να είχαν υποθεί και πολλά περισσότερα αν είχαμε τον χρόνο. Είναι ανεξάρτητο το θέμα και θα είναι πολύ μεγάλη χαρά να επανέλθουμε σε μια αντίστοιχη κουβέντα στο μέλλον, έχοντας και καλύτερη ορατότητα για το πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα, αλλά και με περισσότερες πρωτοβουλίες και από την πλευρά της κυβέρνησης και των τραπεζών, προκειμένου να δούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την ανάκαμψη και την επαναφορά στα πρόγραμμα νέου επίπεδα. Να ευχαριστήσω και τους εκατοντάδες των παρευρισκομένων έστω και ψηφιακά στο πάνελ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποιες από τις επόμενες ψηφιακές μας συναντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.